Αγάπη λοιπόν με καθαρότητα ψυχής. Με καθαρότητα ψυχής από κάθε τι το πονηρό. Να προσπαθούμε να κρατούμε και τον εαυτό μας καθαρό και απειλαγμένο από κάθε αμαρτία του κόσμου αυτού. Διότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, ο κόσμος ζει και κινείται μέσα στην αμαρτία, εννοεί τον κόσμο των μακράν του Θεού, και θα πρέπει εμείς να προσέχουμε τον εαυτό μας ώστε να μην τον μολύνουμε παρασυρώμενοι από αυτόν τον κόσμο που ζει μακριά από το θέλημα του Θεού. Και με αυτά τα λόγια τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λοιπόν, να μην επιμείνουμε, άλλωστε στο θέμα της αγάπης θα επανέλθουμε λεπτομερέστερο πιο κάτω, και έτσι δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σαν επιστέγασμα όλων αυτών που είπαμε σήμερα, το θέμα της γλώσσης, να χαρινεύουμε τη γλώσσα μας σαν χριστιανοί, σωστοί, ορθόδοξοι, πραγματικοί χριστιανοί, σαν θρησκεύοντες άνθρωποι να προσέχουμε τη γλώσσα μας, και όχι μόνο αυτό, να προσπαθούμε να κρατούμε τον εαυτό μας καθαρό, χωρίς να επηρεαζόμεθα από τον πολύ κόσμο, από τον κόσμο που είναι σήμερα διάφορος προς τον Θεό ή και ζει μακριά από τον Θεό, να μην επηρεαζόμεθα εμείς από αυτόν, να κρατούμε λοιπόν άσπυλον και καθαρόν τον εαυτό μας από αυτόν τον κόσμο και από τις συνήθειες αυτού του κόσμου, και ακόμη να προσπαθήσουμε και δια της αγάπης, της αληθινής, της χριστιανικής αγάπης, να αποδεικνύουμε πραγματικά την ιδιότητά μας ως χριστιανών. Και ας μην ξεχνούμε ότι ο Κύριος μας είπε ότι εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητέ εστέ αν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμά μας η αγάπη. Και μια και με τώρα αρχίζει, θα προσεχώ ως προς το τελευταίο αυτό, την Κυριακή αρχίζει το Τριώδιο, ανοίγει το Τριώδιο. Ο κόσμος θεωρεί το Τριώδιο σαν μια ευκαιρία ξεφαντώματος. Περίοδος για να φάμε, για να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να μασκαρευτούμε, να καρναβάλια, να πάμε στα καρναβάλια και όλα αυτά. Όλα αυτά όμως είναι για τους ανθρώπους εκείνους που ζουν μακριά από τον Θεό ή για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι αδιάφοροι ως προς τον Θεό. Εμείς λοιπόν ας προσέξουμε να κρατήσουμε τον εαυτό μας άσπυλον, αγνών και καθαρών από τέτοιες συνήθειες του κόσμου. Του κόσμου αυτού που ζει μακριά από τον Θεό. Να δεχαρούμε. Είπε ο Θανάσης ότι είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο για τους Αγίους, τους σύγχρονους, είτε Παΐσιος λέγεται αυτός, είτε Πορφύριος λέγεται αυτός, είχαν και αυτοί που τους είχαν επισκεφτεί όλα αυτά τα οποία σήμερα μας κάνουν εντύπωση μεγάλη ότι είναι ακατόρθωτα. Στο χειροκομείο εδώ του κ. Εμμανουήλ, στη αγάπη, υπάρχει ένας ο οποίος από μικρό παιδί παρθενέ, σπούδασε νομικά, έχει ζήσει κοντά στο Ευαγγέλιο, έχει ζήσει τους πατέρας, κοιμάται πολύ, είναι μεγάλος στην ηλικία 90 χρονών, θέλει να τρώει όλο το ίδιο φαγητό, σαν να είναι σε κανόνα. Δεν βγαίνει από το δωμάτιό του αν δεν είναι ανάγκη να το βάψουν. Δεν θέλει, δεν τον έχει αγγίξει η γυναίκα και λέει αν έρθει η ώρα να μου κάνουν αίτηση κάποιος, θέλω να είναι νοσοκόμος, να μην είναι γυναίκα νοσοκόμος. Αφού δεν φλιαρεί, έχει σαν κανόνα, λέει παίρνω κακό βαθμό στο θέμα της σιωπής, πατέρα Θανάση. Κακό βαθμό λογεί τον εαυτό του, γιατί μιλάει έστω δύο λέξεις.
θέλει ακόμα πιο πολύ να εγκατευτεί στη γλώσσα. Έχει βοηθήσει να γίνει βιβλίο περί ταπεινοφροσύνης, τι λέει η Αγία Γραφή περί ταπεινοφροσύνης, χωρίς να βάλει το όνομά του στο βιβλίο. Δείγμα ταπεινοφροσύνης. Κι άλλοι δύο έχουν βοηθήσει να βγει αυτό το βιβλίο και δεν έχει βάλει το όνομά του ο Χριστός. Άσπυλον τον εαυτό του, εγκρατεί στη γλώσσα, εγκρατεί κατάλογο. Σε όλα θα συμφωνήσω. Είναι 92 χρονών, είπατε. Και τρώει όλο το ίδιο φαΐ, όλο το ίδιο φαΐ, όλο το ίδιο φαΐ. Ο θέλει. Να μιλήσω επάνω στο θέμα των βιταμινών. Όσες φορές πάω εκεί πέρα έχει η σούπα, πώς να το πούμε, μπλουγκούλι. Οι άλλοι τρώνε κοτόπουλο, αυτό δεν τρώει. Καλά, να μην φάει. Αλλά δεν τρώει όμως όλο το ίδιο φαΐ. Διότι όταν ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, υπάρχει μια εξαίρεση μονάχα την οποία θα την πω και αυτή. Τρώει όλο το ίδιο φαΐ, παθαίνει αβιταμίνωση και στο τέλος πεθαίνει. 92 χρόνια πώς χάθησε. Δεν μου λέτε και ο πατέρ Όσιος, θα μου το αναφέρω την ιδέα του, για πάνω έτρωγε, ξέρεις τι έτρωγε, κάτι χόρτα, κάτι ούτε από το ψωμί που του πηγαίναν, από το κυρίως μοναστήριο όταν πήγαινε στο δικό του αυτό κονάκι εκεί πέρα, και έτρωγε κάτι χόρτα για χρόνια, πολλά χρόνια, που βγαίνανε εκεί στη ζούγκλα της Ρωσίας. Μόνο χόρτα. Τα άβραζε και εκεί έτρωγε κάθε δύο μέρες. Και πώς έζησε τόσο πολλά. Πάθηκε μια βιταμίνωση. Και το ψωμί, το πρόσωπο που του πηγαίνει οι καλόγεροι, τάιζε μια αρκούδα. Με το στρες πέρασαν. Αυτή είναι η ιατρική απόψη. Είπαμε ότι δεν είναι κατ' όλα από Θεό όμως και χάρη του Θεού. Αυτό που μπορείτε. Με το στρες πέρασαν. Είπε, τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό, ό,τι φαίνεται ακατόρθωτο. Ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο η ίδια φαγητό. Γιατί το ίδιο φαγητό δεν είμαστε βέβαιοι ότι από μικρό παιδί έτρωγε το ίδιο φαγητό. Μπορεί να έχει βρει τώρα σε αυτή την ηλικία ότι τον ωφελεί εκείνο, τον να τρώει το ίδιο. Μπορεί να επιβάλλεται στον εαυτό του. Δεν ξέρω, μίλησα απλώς το ίδιο φαγητό. Από πλευρά τα όσα σήμερα τουλάχιστον όλοι μα γνωρίζουν. Ο σπιτήτη ο Δανίλο, ο Άσιο, απάνω σε ένα τεράστιο σύνολο, μια φετούλα ψωμί 200 χρόνια, 30 χρόνια έκαθεν παραπάνω στο σπιτήτη. Τι έπαθε, πέθανε. Μα μεγάλη ασχετή, όλη η Βετία τρέφω τώρα. Εγώ παξεμανάκια, αν είχα και παξεμάνι και κορταράκια. Μα λέει και το Ευαγγέλιο και το αναφέρει για τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Τι ήταν, τι έτρωγε. Ακρίδες και μελιάδι. Αυτό το ίδιο. Για πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια, από παιδί ήταν. Το πρώτο πείραμα του κυρίου στο Σαρακάριο όρος ποιο ήταν. Το φαγητό. Δεν ζει ο Ραμέ. Πού και πάρτο μόνο ζει. Αυτό που στου τρει πέρα. Αυτό που του πατέρει ο Ρώτο. Είδατε, του είχε ο Αυτοκράτο, τρει εχμάλωτο Ισραηλίτε. Στην εμφάνιση νέος, ωραιότατη είναι, ήταν ωραιότατη και τους είχε στο τραπέζι. Και είπε στο μάγειρα, θα κάνεις τα καλύτερα φαγητά. Αυτοί όμως είχαν γεννησιδίες όπως καλή ώρα έχουμε και εμείς και νύστευαν. Ο μάγειρας μου έδωσε εντολή ο Αυτοκράτορα, αν αδυνατήσετε θα μου πάρει το κεφάλι. Λέει, μη φοβάσαι, θα μας δίνεις σκόρδα, κρεμμύδια, ψωμί κλπ. Και έτσι ενίστευαν. Και ήταν ακόμη πιο ευτραφείς, ευπαρουσίες κλπ. Και μετά έγινε ακριβώς το αντίθετο, το καλύτερο. Και τους ρίξαν μέσα στα λιοντάρια κλπ. Και μετά λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με το ζει και με αυτό, αλλά όπως είπε και ο πατήρ Ιωρώτης και ο πατήρ Αθανάσιος, και με κάθε ρήμα Θεού. Και πράγματι όλοι αυτά που αναφέρθησαν στηλίτες, ασκητές κλπ. Έσπασαν όπως λέμε το φράγμα του ήχου της φυσικής ζωής. Γιατί επενέβη ο Θεός. Όπου επεμβαίνω Θεός είναι γραμμένο. Και είναι γραμμένο. Ως της φύσης ενίκησε, ούτως υπέρ φύσης έγινε. Το φυσικό για όλους μας είναι αυτό που λες εσύ. Σε μερικούς είναι και υπερφυσικό. Είναι κάτι παραπάνω. Η χάρη του Θεού. Όταν υπάρχει η χάρη του Θεού, όλα είναι δυνατά. Πάτερ ημών, ο έμνης ουρανής, άγιαζεστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όρθιε εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερα, και άφεσι ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αυτοί εμέν της ουρανέτης ημών, και ημείς εν ενέντης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της πουδήσου λυπήσει καταλλήλω, Amen.
πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλησπέρα σας. Και αύριο με υγεία.